Ο Κύβος ερήφθηκε τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη από την αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης. Δεδισά και ΕΣΔΑΚ, αυτό είναι το τελικό σχήμα στο νησί μας, όπως αποκαλύπτει η Μαρία Κοζηράκη. Είμαστε πλέον στο στάδιο της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης. Το σχήμα στο οποίο έχουμε κλείσει είναι των δύο φορέων διαχείρισης, η Δεδισά και ο έτερος στο υπόλοιπο τμήμα της Κρήτης, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, ο ΕΣΔΑΚ. Οι οποίοι βέβαια πρέπει να δημιουργηθούν και να γίνουν πλέον φορείς με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Εξελίξεις οι οποίες προκάλεσαν ικανοποίηση στον πρόεδρο του ΕΣΑΚ, Χάρη Μαμουλάκη. Στην Κρήτη καταφέραμε και αξιοποιήσαμε στο μέγιστο βαθμό την προοπτική που άνοιξε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων. Προχωράμε τώρα στην επόμενη μέρα ενωμένοι και με ακόμα περισσότερες δυνατότητες για έργα και παρεμβάσεις. Κάτι που θα ωφελήσει τους πολίτες του τόπου μας και θα βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νησιού μας. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση στους Δήμους, στους φορείς, καθώς και σε Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, με τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δίκησης Κρήτης να εξηγεί τους λόγους γιατί το τελικό σχήμα περιλαμβάνει δύο και όχι τρεις φορείς διαχείρισης. Υπήρχε αξίωση και για τρίτο φορέα. Το θέμα ήταν ότι δεν γίναν αυτά που όφυλαν να γίνουν σύμφωνα με τα βήματα και τα στάδια του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σχήμα λειτουργικό και αποδοτικό για τα απορρίμματα. Σε κάθε περίπτωση όμως και σε μέλλοντα χρόνο υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας και τρίτου σχήματος αργότερα αν αυτό αποφασιστεί. Για το καυτό αυτό ζήτημα είχε προηγηθεί το αδιέξοδο στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, όπου δήμαρχοι συμφωνούσαν ότι διαφωνούν. Το αντάρτικο αρκετών δήμων, αλλά και η μάχη που έδιναν δήμαρχοι για τη δημιουργία τριών φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο νησί μας. Εκφράζω τη λύπη μου καταρχάς, διότι η λογική της αποκέντρωσης δεν έχει γίνει σακουστή. Η λογική της δημοκρατικής έκφρασης των θεσμικών φορέων της αυτοδιοίκησης δεν έγινε εισακουστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα δεδομένα προκαλούν έντονες αντιδράσεις από τον Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής κατά της απόφασης. Η Βόρεια Πεδιάδα δεν έκανε τις τυπικές διαδικασίες έτσι ώστε να αποχωρήσει και να φύγει από τον ΕΣΔΑΚ έγκυρα. Ένα τέτοιο σχήμα μικρό, μόνο με το Δήμο Χερσονήσου, δεν πληρείται η προϋπόθεση της ολοκληρωμένης διαχείρισης εντός της διοικητικής του ενότητας.